Πρωινή Περίπολος. Η ενημέρωσή σας από το Ionion FM. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε πίσω στην Πρωινή Περίπολο. Τελευταίο θέμα σήμερα εδώ. Και να πάμε στον αγαπητό μας καθηγητή θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτή και πρόεδρο του κόμματος Ο Άλλος Δρόμος, τον κύριο Νότι Μαριά, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καθυστερήσαμε λίγο, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς, στους φίλους ακροατές μας. Σας πήραμε για να μας πείτε πού καταλήγουν τα κονδύλια από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είχαμε κάνει μια γενική τοποθέτηση την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι. Αλλά πλέον έχουμε τα δεδομένα, τα οποία είναι τα 12 μεγάλα έργα, τα οποία προκήρυξε η κυβέρνηση και τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το κόστος είναι 1,420 εκατομμύρια ευρώ. Και η πρώτη παρατήρηση είναι 480 εκατομμύρια ευρώ θα πάνε στο βόρειο τμήμα του Ε65. Δρόμο, ναι, δηλαδή, το δρόμο. Θα είναι από τα Τρίκαλα, ναι, μέχρι επάνω να βγαίνει. Πόσα είναι αυτά, κύριε καθηγητά, είπατε, τα 420? 480 εκατομμύρια. 480 από το 1,42 δις. Ναι. Αυτό λοιπόν, εφόσον είναι χρήματα δωρεάν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δίδονται, θα φτιαχτεί ο δρόμος. Ναι. Αφού θα φτιαχτεί ο δρόμος με ευρωπαϊκά λεφτά, το ερώτημα είναι για ποιο λόγο θα πρέπει να μπουν διόδια. Ναι. Α, δεύτερον. Αυτό, συγγνώμη, αυτά πού το ξέρουμε θα μπουν διόδια, το είπανε οι Έλληνες αυτό? Βεβαίως, έχει ανακοινωθεί. Έχει ανακοινωθεί και αν μπείτε τώρα ή μπουν οι φίλοι μας στο ίντερνετ και πατήσουν... Και ποιος θα καρπούτε τα διόδια, κύριε Καλή? Ακριβώς αυτό. Πρώτον λοιπόν, αφού θα φτιαχτούν με ευρωπαϊκά λεφτά, θα μπορούσε το κράτος να αναλάβει την κατασκευή. Δηλαδή να κάνει ένα διαγωνισμό, κάποια εταιρεία θα αναλάβει. Εφόσον τα λεφτά υπάρχουν, όπως έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Άρα λοιπόν, κύριε, τόσο κοστίζει, πάρετε το, φτιάξτε τον δρόμο και ο δρόμος θα έρθει μετά στην πλήρη κυριότητα, εννοείται, του ελληνικού δημοσίου, το οποίο θα τον εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο, θα φτιάξει δίπλα στιγμούς εξυπηρέτησης οχημάτων κλπ. Δεν έγινε όμως αυτό. Στις 13 Ιουλίου συζητήθηκε στην Βουλή και κυρώθηκε η σύμβαση για τον Ε65. Παραχωρήθηκε σε μια μεγάλη ελληνική εταιρεία με τρεις μετόχους που είναι ισπανικές εταιρείες. Αυτοί λοιπόν θα πάρουν τα 480 εκατομμύρια, θα κατασκευάσουν τον δρόμο με λεφτά του κράτους, εννοείται, γιατί το παίρνουν όλο το ποσό. Δεν είναι ότι δίνει το κράτος 200 εκατομμύρια και τα άλλα 200 θα τα βάλει ο ιδιώτης. Εντάξει. Εδώ λοιπόν παίρνουν όλο το ποσό από τα ευρωπαϊκά χρήματα, κατασκευάζουν τον δρόμο και θα τον έχουν στην δικιά τους διαχείριση. Και α, θα έχουν τη διαχείριση, δηλαδή. Βέβαια. Παραχωρησιούχος, κανονικά. Ναι. Μάλιστα. Μέχρι το 2037 τουλάχιστον και βάλε. Φέξε μου, διότια, με εξυπηρετήσεις κλπ. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι βεβαίως φτιάχνεται ένας δρόμος, πολύ καλό είναι, για να πηγαίνεις από τα Τρίκαλα ευθεία πάνω και να βγαίνεις Γρεβενά και Εγνατία οδό. Αλλά αφού τα λεφτά τα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιο λόγο το κράτος δεν φτιάχνει το δρόμο με μια ανάθεση έργου που θα την παρακολουθήσει, υποτίθεται, το Υπουργείο. Μα συμφέρει, να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, συμφέρει το ελληνικό κράτος να δίνει σε μια ισπανική εταιρεία, ας πούμε, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η εταιρεία. Σε μια εταιρεία οποιαδήποτε. Ισπανικές εταιρείες και μια ελληνική. Και μια ελληνική. Τέλος πάντων, συμφέρει να δίνει το ελληνικό κράτος τα λεφτά και να βάζει διόδια και να. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δηλαδή, άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Εννοείται. Υπάρχει άλλος δρόμος, είναι η ανάθεση εκ μέρους του Υπουργείου, το έργο, να πάρει τις προσφορές από τις εταιρείες, όποια εταιρεία το δώσει την καλύτερη προσφορά, να φτιάξει το έργο και να μείνει το έργο στην κυριότητα και στο ελληνικό δημόσιο. Στο ελληνικό δημόσιο, ναι. Έτσι. Εγώ λοιπόν θέλω να σας αποδείξω όλα αυτά τα λεφτά, αυτά που σας είπα ως γενικές παρατηρήσεις πριν από λίγο καιρό και τα είχαμε πει και παλιότερα, αποδεικνύονται στην πράξη. Άρα λοιπόν 480 εκατομμύρια πάνε σε τρεις ισπανικές εταιρείες και μια μεγάλη ελληνική εταιρεία, μεγάλο εργολάβου, γνωστή κτλ. Πρώτον. Και αυτό ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή και το ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, όλοι, ναι, δεν διαφωνήσανε εκεί, ναι. Διαφωνήσανε οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο έργο. Το δεύτερο έργο είναι γύρω στα 240 εκατομμύρια ευρώ, που είναι ο εξυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση όλων των υποθηκοφυλακίων. Αυτό είναι καλό, διότι θα ψηφιοποιηθούν τα έγγραφα
και φυσικά θα μπορεί να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους και οι δικηγόροι κλπ. Αυτό όμως, το υπόλοιπο ποσό λέτε τώρα, έτσι. Για ναι, το υπόλοιπο ποσό. Και μειώνω τώρα τα 480, θα πάρουν κάτι που κάνουν. Άρα λοιπόν άλλα 242 εκατομμύρια ευρώ πάνε εκεί. Όμως η Ελλάδα δυστυχώς δεν διαθέτει εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν κομπιούτερς, κατασκευάζουν εταιρείες, μηχανήματα ψηφιοποίησης, λογισμικό κλπ. Άρα λοιπόν, ναι μεν θα εξυγχρονιστούν τα υποδικοφυλακία, όμως η δουλειά θα ανατηθεί με διαγωνισμό, αλλά προφανώς σε ξένες εταιρείες οι οποίες θα φτούν, διότι εφόσον δεν υπάρχουν ελληνικές εταιρείες να κάνουν αυτή τη δουλειά, θα την πάρουν τη δουλειά οι ξένοι. Γιατί εξηγήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή σας ότι όταν το κομμάτι ψηφιοποίηση έχει το 20% των 30 δισεκατομμυρίων, δηλαδή 6 τουλάχιστον μετάδες, και εφόσον η Ελλάδα δεν έχει εταιρείες παραγωγής κομπιούτερ, λογισμικού κλπ, οι δουλειές θα πάνε κάπου έξω. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι φίλοι μας οι Αφρικάνοι μας θυμήθηκαν με την Ελλάδα. Κάνετε διακοπή εδώ, τώρα κάνει διακοπή το τηλέφωνο. Πώς, ποιοι φίλοι μας είπατε, δεν άκουσα. Οι φίλοι μας, λέω, οι Αμερικάνοι, μας θυμήθηκαν και φέρουν, λέει, τη Microsoft εδώ και λοιπά. Αυτοί θα φτιάξουν ένα γραφείο εδώ και θα χτυπάνε τις δουλειές. Μάλιστα. Πρακτικά πράγματα τώρα μας τα λέτε, έτσι. Ναι, ναι, πρακτικά, να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι. Άρα λοιπόν, 240 εκατομμύρια πάνε και αυτά. Δουλειές. 129 εκατομμύρια για δωρεάν κομπιούτερ στους μαθητές που μας ακούνε. Καλό είναι αυτό. Να πάρουν τα παιδιά ένα τάμπλετ, γιατί δεν ξέρουμε αν τα σχολεία θα ανοίξουν το Σεπτέμβριο να κάνουμε. Όμως η Ελλάδα δεν παράει κομπιούτερ, άρα και αυτά τα 129 εκατομμύρια θα φύγουν έξω. Ναι, όλα έξω πάνε, κύριε Πρόεδρε. Αυτό αποδεικνύω. Ναι. Λοιπόν, έχει μετά ποσό για οπτικές ίνες. Οπτικές ίνες για να κατασκευαστούν. Καλό πράγμα αυτό, βεβαίως, αλλά ποιος θα τις κατασκευάσει. Έχει ψηφιοποίηση επίσης του ελληνικού δημοσίου. Όλα τα ποσά δηλαδή, εκτός από ένα ποσό 380 εκατομμύρια που θα σας πω που πάει, όλα τα υπόλοιπα ποσά πηγαίνουν στην αγορά εξοπλισμών, οπτικών ινών, κομπιούτερς, λογισμικό κτλ. Ναι. Άρα λοιπόν φεύγει το ποσό αυτό σε δουλειές στο εξωτερικό. Η μόνη δουλειά που μένει με αρκετά χρήματα εδώ είναι τα πολεοδομικά σχέδια, τα οποία θα γίνουν. Τα πολεοδομικά σχέδια για να γίνουν προφανώς θα πάρουν δουλειές και οι μας ακούνε τώρα τεχνικά γραφεία και στην Ηλία και σε άλλες περιοχές, γιατί θέλεις μηχανικούς, θέλεις τοπογράφους κτλ. Άρα εδώ ένα ποσό σημαντικό θα πέσει στο ποσό είναι αυτό, αυτό είναι στα 380 εκατομμύρια, αλλά υπολογίστε ότι και αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν τη δουλειά θα πάρουν λογισμικό, θα πάρουν εξαρτήματα κλπ. Άρα ένα ποσό, δεν ξέρω πόσο θα είναι, θα πάει εκ των πραγμάτων και σε αγορά εξοπλισμού. Συμπέρασμα. Από το πρώτο 1,1 δις 400 εκατομμύρια, τα ποσά τα οποία μένουν είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με τον Νικόλου. Αυτά είναι τα πρώτα, λέτε, αυτά είναι τα 12 πρώτα. Τα 12 πρώτα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχουν και άλλα έργα, δηλαδή θα ακολουθήσουν... Θα ακολουθήσουν έργα αξίας 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Μιλάμε ότι είναι πάρα πολλά κονδύλια. Ναι. Από αυτά τα 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι χρήματα επιχορηγήσεις, δωρεάν χρήμα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα δώσει Φερρυππίν επίσης 450 εκατομμύρια θα πάνε στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Ναι. Και εκεί όμως το έργο θα γίνει με παραχώρηση και θα μπουν και διόδια. Ναι. Δηλαδή και ευρωπαϊκά λεφτά και διόδια. Ναι, άτομο είναι αυτό. Δεν βλέπω να μιλάει κάποιος για το θέμα αυτό των διοδίων γενικότερα. Κάποιοι λένε κάποιες κουβέντες, έτσι τα πεταχτά. Ακούστε, όταν μπήκαν τα διόδια στη στερεά Ελλάδα το 2006, είχα ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ήμουνα τότε υποψήφιος νομάρχης. Εξηγούσα λοιπόν στους φίλους μου, συμπατριώτες μου στη Λαμία, ότι δεν θα μπορούν να βγουν από τη Λαμία να πάνε στα Καμένα Βούρλα για να πιούν καφέ και θα πληρώνουν διόδια. Ο κόσμος θεωρούσε ότι αυτά είναι τραβηγμένα. Δεν με ψήφισαν εμένα, ψήφισαν κάποιον άλλον, αλλά έτσι, τώρα πληρώνουν τα διόδια. Ναι. Τώρα πληρώνουν τα διόδια, μα πας από τη Λαμία στα Καμένα Βούρλα έχει διόδια. Λοιπόν, ή να πας και στις Θράκες στην άλλη πλευρά, πάλι ξαναπληρώνεις διόδια. Ακούστε, αυτά θα συμβούν, είναι προγραμματισμένα, είναι δεδομένα. Αυτά λοιπόν τα έργα φαίνεται ότι έτσι όπως είναι φτιαγμένα και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει για ψηφιοποίηση και βάζει έργα πράσινης ανάπτυξης. Πράσινη άπτυξη τι σημαίνει? Φωτοβολταϊκά πάρκα. Yeah. Φωτοβολταϊκά πάρκα από πού θα αγοράσεις το ηλιακό πάνελ? Γερμανούς, Σουηδούς. Ναι.
Ανεμογεννήτριες. Από πού θα αγοράσει τα ανεμογεννήτριες. Ναι. Ωραία. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία θα βάλει εκεί και θα πάρει το κράτος. Γερμανία. Το κράτος θα αγοράσει και απορριμματοφόρα, τα οποία θα είναι ηλεκτρικά, και πούλμαν, και στα ταξί θα δώσει κάποια παροχή για να γίνουν τα ταξί ηλεκτρικά. Αυτά όλα όμως θα τα πληρώσει με εισαγωγή από τη Γαλλία, από τη Γερμανία κτλ. Ναι. Άρα ο Ευρωπαϊκός Βορράς παίρνει όλο το χρήμα ουσιαστικά, του γυρίζει όλο το χρήμα, αυτό λέτε. Το οποίο αυτή τη φορά δεν το βάζει, γιατί στα προηγούμενα κονδύλια πλήρωνε η Γερμανία ένα ποσό και μεγάλο μέρος επέστρεφε πίσω. Ναι. Αυτή τη φορά όλα τα ποσά που είναι για όλη την Ευρώπη 675 δισεκατομμύρια δεν τα βάζει η Γερμανία ή η Γαλλία, αλλά τα δανείζεται η Ευρώπη από τις αγορές και τα δίνει είτε σαν παροχή επιχορήγηση στην Ελλάδα, είτε τα δίνει σαν δάνεια. Και αυτά θα εξοφληθούν από φόρους που θα μπουν στην Ευρώπη. Ένας φόρος, ας πούμε, είναι φόρος περιβαλλοντικός. Άλλος φόρος είναι... Δεν πιστεύετε ότι έχουμε κορεστεί στους φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι, θα μπουν αυτοί οι φόροι, είναι προϋπολογισμένοι. Θα μπουν, ας πούμε, ο φόρος στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Στην Google, Microsoft κτλ. Ή κάτι ψηλά, λέει, θα τους βάλουν, από ό,τι μάθαμε. Ψηλά, αλλά όταν υπολογίζει η Ευρώπη να παίρνει 15 με 20 δισεκατομμύρια το έτος, πληρώνει τα τοποχρεωλήσια των δανείων μέχρι το 2060. Άρα το έχουν υπολογισμένο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, συμπέρασμα, επειδή ο κόσμος ακούει λεφτά και λεφτά και λεφτά, επί της ουσίας τα χρήματα αυτά θα πάνε σε αγορά εξοπλισμού. Ας πούμε τώρα φτιάχνεται, πήγε ο Πρωθυπουργός στην Τρίπολη και φτιάχνεται ένα ανακύκλωση, και, ναι, ανακύκλωση και λοιπά. Και θα φτιαχτούν και πιο σύγχρονα εργοστάσια. Τα εργοστάσια που είναι για τη διαχείριση απορριμμάτων, τα μηχανήματα, από πού θα τα αγοράσουμε? Εντάξει, εμείς, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Χαρικλίνου, εμείς ούτε μαλλί της γριάς δεν φτιάχνουμε στην Ελλάδα. Έτσι. Επομένως, να καταλάβουν οι φίλοι μας ακούνε, οι Βόρειοι δεν είναι κοροϊδά. Θα υπάρξουν αυτά τα κονδύλια που θα έρθουν στην Ελλάδα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος τους θα επιστρέψει πίσω για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνολογίας κτλ. Και για να τα πάρεις αυτά τα χρήματα έχουν μπει και ορισμένοι όροι. Τι όροι δηλαδή? Ένας από τους όρους είναι να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Οι ιδιωτικοποιήσεις σημαίνει τώρα το μεγάλο ξεπούλημα είναι στα λιμάνια. 12 λιμάνια σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Μαριά, με συγχωρείτε τώρα. Όταν λένε ιδιωτικοποιήσεις, εννοούν στην Ελλάδα ιδιωτικοποιήσεις? Γιατί αυτοί που αγοράζουν τα λιμάνια, τα τρένα κτλ. Είναι κρατικές εταιρείες των άλλων κρατών της Ευρώπης. Τι σημαίνει? Και γιατί στην Ελλάδα πρέπει να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις και να τα δώσουμε στα κράτη? Τι είδους ιδιωτικοποιήσεις είναι αυτές? Τι όρος είναι αυτός δηλαδή? Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο επανακρατικοποίηση, διότι όταν ήρθε η Deutsche Telekom, η γερμανική κρατική εταιρεία, και αγόρασε την Κοσμοτέ και την ΟΤΕ, όταν το τρένο, όπως λέτε, το έχει πάρει η κρατική εταιρεία η Ιταλική, άρα λοιπόν θα έρθουν κρατικές εταιρείες ευρωπαϊκές, οι οποίες θα πάρουν τις υποδομές, ό,τι έχει μείνει δηλαδή, τα οποία αυτή τη στιγμή... Και πώς αυτό αποτελεί, και πώς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το ερώτημα το δικό μου, αποτελεί όρο προς ένα μέλος κράτος να ιδιωτικοποιήσει, να επανακρατικοποιήσει, όπως το λέτε εσείς, είναι καλύτερο? Πώς μπορεί να σταθεί αυτό το πράγμα? Γιατί κανείς δεν έβαλε αυτό τον όρο. Όταν η Ελλάδα είπε να ιδιωτικοποιήσω, έπρεπε να πει αποκλείονται οι κρατικές εταιρείες να έρθουν να πάρουν τις δουλειές. Ας έρθουν υποτίθεται ιδιωτικές, λέμε, ξένες εταιρείες. Λοιπόν, όλα αυτά τι σημαίνει? Ότι εμείς θα πάρουμε υποτίθεται 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ δωρεάν χρήμα, εκ των οποίων υπολογίζω εγώ ότι τουλάχιστον τα 13 με 14 δις θα επιστρέψουν πίσω στις βιομηχανίες του Βορρά με τον τρόπο που εξηγήσαμε. Θα μείνουν και 3 υψηλομαρίδα, Έτσι, θα μείνει και ένα ποσό εδώ που θα είναι οι εργασίες, κάποια πανεπιστήμια θα ασχοληθούν, κάποια μεγάλο δικηγορικά γραφεία κτλ. Και θα πάρουν και κάποιες δουλειές και κάποιοι τοπογράφοι και στην ηλία κτλ. Και οι όροι είναι ότι, κύριοι, θα συνεχιστεί η αποκρατικοποίηση. Αν μπείτε τώρα στο ΤΑΙΠΕΔ θα δείτε ότι είναι για ξεπούλημα όλα τα λιμάνια, τα οποία λιμάνια είναι στρατηγικής σημασίας, καταλαβαίνετε τι οικονόμα γίνεται με τα λιμάνια. Και δεύτερον, οι υπόλοιποι εθνικοί δρόμοι αυτή τη στιγμή είναι για ιδιωτικοποίηση η Εγνατία οδός. Δηλαδή, όλος ο δρόμος η Εγνατία πουλιέται. Είναι κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο. Γιατί πουλιέται, κύριε καθηγητά?
Δηλαδή παραχωρείται σε κάποιο παραχωρησιούχο. Ναι, έτσι όπως είναι τώρα, δηλαδή τι ζημιά έχει δηλαδή. Υποτίθεται αυτό. Είναι έτσι το γενικό είναι. Θα κλείνει τις λακκούβες και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό το 1,5 δις, προσέξτε, δεν μπαίνει στον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί θα πούνε κάποιοι μας ακούνε, εντάξει ρε παιδιά, θα πάρει το κράτος 1,5 δις, θα φτιάξει σχολεία κλπ. Όχι. Το 1,5 δις που θα πάρει το κράτος πάει σε ένα ειδικό λογαριασμό που κρατάει ο κύριος Τουρναράς και πληρώνεται το χρέος. Δηλαδή τα λεφτά ξαναφεύγουν πάλι έξω. Αντιλαμβάνεστε τώρα πολλές μονάδες που υπάρχουν και στην περιοχή σας που είναι του ΕΟΤ. Όλα αυτά θα αφήστε, μας πληγώνετε τώρα. Δεν υπάρχει όλα τίποτα. Όλα θα βλέπετε, σε 3-4 χρόνια θα έχουν φύγει. Θα έρθουν μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, θα τα πάρουν. Και εμείς θα είμαστε κάτοικοι μιας χώρας, η οποία όμως δεν θα έχει καμία υποδομή δικιά. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι όπως την περιγράψατε, κύριε Μαριά. Και το Ρίο Αντίριο, η γέφυρα είναι γαλλική. Ναι, γαλλική. Έχει και πολλά τα λεφτά εκεί για να περάσεις. Βεβαίως. Και ο δρόμος που θα σας φτιάξουν, για να θα φτιάχτε... Καλά, αφήστε το να το φτιάξουν πρώτα, ναι. Ναι, όταν όμως το φτιάξουν, παρακολουθείς τις λεπτομέρειες, θα τον πάρει μια ιδιωτική εταιρεία για 25 χρόνια για να τον εκμεταλλευτεί. Εντάξει. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι. Καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά τι να κάνει, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να μπει στην ημερησία διάταξη. Και να αυτά είναι πολιτικά θέματα που πρέπει να ασχοληθούν τα πολιτικά κόμματα και πολιτικές δυνάμεις. Καινούργιες, γιατί παλιές το φτάσανε το θέμα εδώ, θεωρώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι πιστεύω, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ, ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε σήμερα. Και μπορούμε κάποια άλλη φορά να συνεχίσουμε για το τι θα γίνει με τις τράπεζες. Βεβαίως. Α, είναι δηλαδή, πολύ βασικό θέμα. Ναι. Θα το θέσουμε γι' αυτό. Πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες για τα δανεικά που θα δώσει υποτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον να μαθαίνει ο κόσμος, να μαθαίνουμε και εμείς, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα. Τίποτα δεν ξέρουμε. Και στην πράξη κάθε φορά θα βλέπουμε γιατί η κυβέρνηση θα προκηρύξει τα καινούργια έργα μου ή θα προκηρύξει να μιλάμε για να αποδείξουμε πού θα πάνε τα λεφτά. Δεν μιλάω καν ποιος θα πάρει τη δουλειά. Κάποιος θα πάρει τη δουλειά. Το θέμα είναι η προστιθέμενη αξία θα μείνει εδώ. Δηλαδή αν είχαμε μια εταιρεία ελληνική που έφτιαχνε τάμπλετ. Αυτά τα 129 εκατομμύρια μπορεί να μέναν στην Ελλάδα. Αφού δεν φτιάχνει τάμπλετ, θα πάνε στο εξωτερικό. Και δεν φτιάχνουμε και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κύριε καθηγητά, γιατί τα καταργήσανε τότε που τα φτιάχνανε. Τους κυνηγήσανε αυτούς εκεί και βάλανε τους Γερμανούς να τα φτιάχνουν. Τώρα τα κάνουμε εισαγωγή και γινόμαστε και dealer το πολιτικό προσωπικό, dealer των γερμανικών αυτοκινήτων και γενικώς οτιδήποτε ηλεκτρικού βγαίνει τώρα τελευταία, ας πούμε. Γινόμαστε dealer, όχι εμείς, το πολιτικό προσωπικό. Κάτι άλλο. Αφού θα φτιαχτούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δεν θα υπάρχουν βενζινάδικα. Θα υπάρχουν σταθμοί φόρτισης αυτοκινήτων. Ναι. Δεν είναι. Από πού θα έρθουν τα μηχανήματα αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, και ποιοι θα τα πάρουν και λοιπά. Έτσι, μπράβο. Θα τα πούμε και την άλλη φορά. Θα τα πούμε βεβαίως, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ εύχομαι καλό καλοκαίρι. Καλημέρα επίσης. Ionion 95,8 FM Stereo.